από την Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους, πρώτο κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Σελίδες 1038. Άλφα κεφάλαιο, πρώτο κεφάλαιο, 12 εδάφιο, Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους. Θέλω δε να εξεύρετε, αδελφοί, ότι τα συμβάντα εις εμέ συνέτρεξαν μάλλον εις πρόοδον του Ευαγγελίου, ώστε τα δια των Χριστών δεσμά μου έγιναν φανερά εις όλων το πρετόριον και εις πάντα στους λοιπούς. Και οι πληρότεροι των εν κυρίω αδελφών μου, πεπιθώτες εις τα δεσμά μου, τολμώσει περισσότερον να κηρύττωσιν αφόβος των λόγων, την εσ μεν διαφθώνων και έρηδα, την εσ δε αποκαλείστε λύσεως κηρύττωση των Χριστών. Ην μεν κηρύττωση εξ αντιζηλίας των Χριστών, ουχή εν καθαρότη νομίζοντες ότι προσθέτω συθλίψη στα δεσμά μου, η δε εξ αγάπης εξεύροντος ότι είμαι τεταγμένος εις απολογίαν του Ευαγγελίου. Τι λοιπόν, πλην κατά πάντα τρόπον, είτε επί προφάση, είτε επί τη αληθεία ο Χριστός κηρύτεται και εις τούτο χαίρω, αλλά και θέλω χαίρι, διότι εξεύρω ότι τούτο θέλει αποβήσε με προσωτηρίαν δια της δεήσεώς σας και δια της βοηθείας του Πνεύματος του Ιησού Χριστού. Κατά τη σταθεράν προσδοκίαν και επίδα μου, ότι δε θέλω εσχυνθεί σου δεν, αλλά με τα πάσης παρησίας ως πάντοτε, και τώρα θέλει μεγαλυνθεί ο Χριστός εν το σώματί μου, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Διότι σε με το ζήν ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Αλλά εάν τον να ζω εν σαρκή τούτο συμβάλλει καρποφορίαν του έργου μου, και τι να εκλέξω δεν γνωρίζω, διότι στον χωρούμε υπό τον δύο έχων μεν την επιθυμίαν να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστόν, διότι είναι πολύ πλέον καλύτερον, το να μένω όμως εν της σαρκή είναι αναγκαιότερον δια σας. Και τούτο εξεύρω εν πεπιθήσει, ότι θέλω μείνει και συμπαραμείνει με τα πάντων ημών, δια την εις την πίστην προκοπή σας και χαράν, δια να περισσεύει διε μου το καύχημά σας εις τον Ιησού Χριστόν, δια της εμείς πάλιν παρουσίας προς εσάς. Μόνο πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου, δια να ακούσω είτε όταν έλθω και σας είδω, είτε ενώ είμαι απόν την κατάστασή σας, ότι στέκεστε εις εν πνεύμα, συναγωνιζόμενοι εν μια ψυχή δια την πίστην του Ευαγγελίου, και μη φοβιζόμενοι εις ουδέν από τον εναντίον, το οποίον εις αυτός μεν είναι ένδειξη απολίας, εις εσάς δε σωτηρίας και τούτο από του Θεού. Διότι σε εσάς εχαρίστη το υπέρ Χριστού, ου μόνον το να πιστεύετε εις αυτόν, αλλά και να πάσχετε υπέρ αυτού, έχοντες τον αυτόν αγώνα, ο οποίον είδετε εν εμή και τώρα ακούετε εν εμή. Εάν λοιπόν υπάρχει τις παρηγορία εν Χριστώ, ή της παραμυθία αγάπης, ή της κοινωνία πνεύματος, ή σπλάχνα την άκαι εκτιρμή, κάμετε πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπην, όντες ομόψυχοι και ομόφρονες, μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, αλλά εν το πνευφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας σε Αυτόν, μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο είτε εν το Χριστό Ιησού, ως της εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά ευτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσε αυτόν και χάρισε εις αυτόν το υπερπάν όνομα, δια να κλίνει εις το όνομα του Ιησού παν γόνη επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος
εις δόξαν Θεού Πατρός. Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε ουχή ως εν την παρουσία μου μόνο, αλλά τώρα πολύ περισσότερο εν την απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου κατεργάζεστε την εαυτόν σωτηρία, διότι ο Θεός είναι ο ενεργόν εν ημίν, και το θέλειν και το ενεργήν κατά την ευδοκία αυτού. Αμήν. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Το συμπέρασμα στον άνθρωπο που πήρε και εξακολουθεί να παίρνει την απόφαση του θανάτου. Να ακολουθεί τον Χριστό μένοντας με όλη του την καρδιά, την ψυχή και τη διάνοια μέσα στην Εκκλησία, παριστάνοντας το σώμα του θυσία ζώσα, Αγία ευάρεστο εις το Θεό, και κατά αυτό και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο η λατρεία του είναι αποδεκτή από το Θεό, γιατί είναι λογική δια του Πνεύματος του Αγίου. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο ότι έρχομαι στην Εκκλησία, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η καρδιά μου είναι προσκεκολλημένη στο έργο του Θεού, γνωρίζοντας ότι ο Θεός δεν είναι άδικος να λησμονήσει το έργο της πίστης μας, τον κόπο της αγάπης μας, καθώς υπηρετήσαμε και υπηρετούμε τους αδελφούς μας. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, όπως ο Απόστολος Παύλος, που υπηρετεί, όχι όπως Ελιμέλεχ, που υπηρετεί στη δυσκολία, στις δυσκολίες του, τους αδελφούς του, αυτός ο άνθρωπος θα ακούσει εκείνη την ημέρα, «Εύγε δούλε αγαθέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, σε πολλά θα σε καταστήσω, διότι επίνασα και μου δώσες να φάω, δεν κάδωσες ένα σπιτάκι σου, δίψασα και μου δώσες να πιω, ξένος ήμουνα και με αγάπη Χριστού με φιλοξένησες, άρρωστος ήμουνα και με προσευχή και αγάπη με επισκέφθηκες. Εισέλθε στη Βασιλεία των Ουρανών που είναι ετοιμασμένη για σένα από καταβολής κόσμου». Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει πάρει αυτή τη στερεά απόφαση, την απόφαση του θανάτου, να χαίρεται στις θλίψεις, να ευαρεστείτε στις ταλαιπωρίες και να ζητάει από το Θεό τα πάντα να γίνονται στη ζωή του εις δόξαν και έπαινον Θεού, και να ζητάει από το Θεό να του δίνει πνεύμα τέτοιο που τα μένω πίσω πάντα να τα λησμονεί και εις τα έμπροσθεν πάντα να επεκτείνεται, και να τρέχει για το βραβείο της ανοκλήσεως. Και το ερώτημα είναι, είσαι εσύ ένας από αυτούς, αδελφέ μου ή αδελφή μου? Είμαι. Αυτό μας το ρωτάει ο Χριστός. Είσαι ή παιδεύεσαι τζάμπα ερχόμενος στην Εκκλησία? Είσαι? Έχεις πάρει απόφαση θανάτου? Και πώς θα γίνω ένας τέτοιος άνθρωπος? Μόνο όταν έχω κοινωνία με το Θεό και αγαπάω τα αδέλφια μου όπως ο Χριστός με αγάπησε. Μόνο. Η κοινωνία με το Θεό θα με φέρνει πιο κοντά Του, αλλά και θα φέρνει και το Θεό πιο κοντά μου. Η κοινωνία με το Θεό θα πλημμυρίζει την καρδιά μου με αγάπη για το Θεό, αλλά και ο Θεός θα πλημμυρίζει την καρδιά μου με την αγάπη τη δική Του. Και έτσι θα είμαι ένα με το Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να έχω αγάπη προς τα αδέλφια μου, όχι με λόγια και με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Δηλαδή με υπηρεσία, με φροντίδα, να θεωρώ τον άλλον υπερέχοντα, όχι τον άλλον
ο λιγότερον από μένα, μικρότερο ότι να τον κάνουμε ο καημένος δεν, όχι, τον άλλον υπερέχοντα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, ότι τις έσχατες ημέρες ο Λόγος του Θεού λέει «και έτι επί τας δούλας μου και επί τους δούλους μου εκχαίωπε του Πνεύματός μου για να προφητεύουμε». Όλοι είμαστε, πρέπει να είμαστε, θέλει ο Θεός να είμαστε δούλοι Του και δούλες Του. Όχι περαστικοί, όχι πιστοί, αλλά ελευθερωθέντες από την αμαρτία και δουλωθέντες εις τον Θεό, τότε ο καρπός μας θα είναι εις αγιασμόν και το τέλος μας ζωή αιώνιος. Όλους μας μας θέλει δούλους και δούλες, αλλά όχι με λόγια και με γλώσσα, με έργο και με αλήθεια. Και τότε στη ζωή μας τα πράγματα δεν θα πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο, γιατί δεν εχαρίστη μόνο σε μας υπέρ του Χριστού να πιστεύουμε εις Αυτόν, να ελπίζουμε εις Αυτόν, να εμπιστευόμαστε εις Αυτόν, αλλά όπως μας χαρίστηκε δώρο Θεού η πίστης μας δια της οποίας σωθήκαμε, έτσι και μας χαρίστηκε χάρισμα Θεού να πάσχουμε υπέρ του ονόματος Αυτού. Χάρισμα η πίστης που σε έσωσε, χάρισμα η ταλαιπωρία που θα σε οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα, εάν είναι αλήθεια αυτά που λέει ο Θεός, τότε μία είναι η ευκαιρία που έχουμε να πάρουμε σήμερα την απόφαση του θανάτου. Μία είναι η ευκαιρία που έχουμε. Εάν είναι αλήθεια, αν είναι αλήθεια ότι δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, αν είναι αλήθεια ότι ο καρπός μας θα είναι εις αγιασμόν μόνο αν είμεθα ελευθερωθέντες πάντοτε από την αμαρτία και δουλωθέντες των Θεών, εάν είναι αλήθεια ότι χάρισμα Θεού είναι η πίστης δια της οποίας σωθήκαμε και χάρισμα Θεού είναι η ταλαιπωρία δια της οποίας θα απολαμβάνουμε τη δύναμη του Θεού. Γιατί με την ταλαιπωρία θα έρχεται η αδυναμία και με την αδυναμία θα αποκαλύπτει η δύναμη του Θεού, τελεία. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μας πάει στο τέλος ξεκινώντας από την αρχή. Και το τέλος ποιο είναι? Με τα φόβου και τρόμου να κατεργάζεστε τη σωτηρία σας. Η σωτηρία σας είναι κατεργασμένη. Και πώς κατεργάζουμε τη σωτηρία μου? Θυμηθείτε την παραβολή. 10 μνές. Μία μνά στον καθέναν. Πώς εργάστηκες τη μνά σου? Έφερε καρπό η μνά σου, η σωτηρία σου. Έβγε δουλεύει αγαθέ και πιστέ. 10, μπράβο. 5, μπράβο. Τίποτα. Χάθηκες. Και ρωτάω, σαν να μας ρωτάει ο Θεός, τι έχει φέρει η μνά σου την οποία σου χάρισε και εργάστηκες? Τι αποτέλεσμα έχει φέρει? Ποιο είναι το αποτέλεσμα του? Να καλοπερνάς, να ζητάς να σε βοηθάει ο Θεός, ή να ταλαιπωρείσαι χάριν του Ιησού Χριστού? Γιατί να υπηρετείς τον Χριστό δεν είναι καλοπέραση, είναι ταλαιπωρία, είναι χάρισμα να πάσχεις υπέρ του Χριστού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος ερμηνεύει. Θέλω να ξέρετε, αδελφοί, είναι στη Ρώμη φυλακισμένος. 61 με 63, μόλις γύρισε από το ταξίδι, το φοβερό από τη Ρώμη στα, συγγνώμη, από τα Ιεροσόλυμα στη Ρώμη, με μια τρικυμία απίστευτη, που απελπιστήκανε και να ζούνε.
πιο μπροστά 2 χρόνια, ταλαιπωρία μεγάλη στα Ιεροσόλυμα, όπου είχαν ξεσηκωθεί όλοι, τον φυλακίσανε, τον μαστιγώσανε, τον ταλαιπωρήσανε. 1 χρόνο αργότερα, στην Έφεσο, απελπίστηκα και του ζήνη. Δεν πάω και πιο μπροστά. Και τώρα βρίσκεται φυλακισμένος σε ιδιαίτερα κατοικία, σε κατοικία φυλακισμένος με τον καλύτερο τρόπο, μέχρι το δικαστήριό του που θα ελευθερωθεί και θα συνεχίσει το ταξίδι του Ισπανία, Μακεδονία, Φιλίππους θα πάει, θα επιστρέψει στη Ρώμη το 67, το 68 και θα αποκεφαλιστεί. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι η αρχή και το τέλος. Και ξεκινάμε από το τέλος. Μετά φόβου και τρόμου να καταργάσει τη σωτηρία σας, διότι ο Θεός είναι αυτός. Σε αυτόν τον άνθρωπο που μετά φόβου και τρόμου κατεργάζεται τη σωτηρία του, που είναι ο ενεργόν μέσα του και το θέλην του Θεού και το ενεργήν του Θεού κατά τη θεία πρόθεση αυτού. Μόνο σε αυτόν τον άνθρωπο που μετά φόβου και τρόμου κατεργάζει τη σωτηρία του, ο Θεός ενεργεί μέσα του και το θέλει και το ενεργεί κατά τη θεία πρόθεση αυτού. Δηλαδή τι είναι? Απολύτως διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιο. Και ποια ήταν η ζωή του και έφτασε σε αυτό το σημείο, σε αυτό το τέλος? Θέλω δε να εξεύρετε αδελφοί ότι τα συμβάντα εις εμέ συνέτρεξαν εις την προκοπή του Ευαγγελίου. Και γιατί ζω? Για το Χριστό. Και γιατί έχω πάρει την απόφαση θανάτου? Για να πάω με τον Χριστό. Το σύνησε με είναι ο Χριστό, το αποθανήνησε με είναι κέρδος. Αδελφοί αγαπητοί, είναι το θέλημα του Θεού ιδιαίτερα για τις έσχατες ημέρες. Μπορείς να πεις θέλω, μπορείς να πεις δεν θέλω. Δεν μπορείς να πεις μπορώ, γιατί κι αν δεν μπορείς, ο Θεός μπορεί. Δεν μπορείς να πεις δεν ξέρω, γιατί κι αν δεν ξέρεις, ο Θεός θα σου το αποκαλύπτει. Ένα είναι το ερώτημα, θέλεις ή δεν θέλεις? Αυτό είναι το ερώτημα. Θέλεις τα πάντα στη ζωή σου να συντρέχουν για την προκοπή του Ευαγγελίου? Και πώς συνέτρεξαν τα πάντα για την προκοπή του Ευαγγελίου? Διότι τα δεσμά μου εν Χριστώ Ιησού έγιναν φανερά σε όλο το πρετόριο, και το πρετόριο είναι το ανάκτορο του αυτοκράτορα, μαζί με τους φρουρούς που προστάτευαν τον αυτοκράτορα. Τα δεσμά μου δια των Χριστών έγινε φανερά σε όλα τα ανάκτορα και σε όλους τους φρουρούς, αλλά και σε όλους τους λοιπούς, τους κατοίκους στα ανάκτορα, με αποτέλεσμα πρώτον πολλοί να πιστέψουν και να δεχτούν το Χριστό από τα ανάκτορα του Ρωμαίου αυτοκράτορα, αλλά και οι πλειότεροι των αδελφών ημών εν κυρίω να αποκτήσουν εμπιστοσύνη χάριν εις τα δεσμά μου, ώστε να τολμούν περισσότερο να κηρύττουν ακριβώς, αφόβος, το Λόγο του Θεού. Τύπος του ποιμνίου ο Παύλος. Άφοβος. Επαναλαμβάνω, τουλάχιστον από το 58 και έπειτα, ταλαιπωρία στην Έφεσο. Φοβερή, απελπίστημεν και του ζήν. Φοβερότερη ταλαιπωρία στα Ιεροσόλυμα. 58 με 60. Φοβερότερη ταλαιπωρία στο ταξίδι από τη Ρώμη, συγγνώμη, από τα Ιεροσόλυμα στη Ρώμη. Αλλά καρποφορία πλήρης. Και στην Έφεσο κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο σε όλη την Ασία, και στα Ιεροσόλυμα δέχθηκαν
την ομολογία του και σώθηκε με επεμβάσεις Κυρίου. Και στο ταξίδι του σώθηκαν όλοι οι συνταξιδιώτες του και οι κάτοικοι της Μάλτας. Και τώρα φυλακισμένος σώθηκε όλη η φρουρά του Πρετορίου. Το όλοι σε εισαγωγικά. Όσοι ήταν προγνωρισμένοι και προορισμένοι από το Θεό. Και ταυτόχρονα οι αδελφοί στη Ρώμη έπαιρναν θάρρος και κήρυταν όλο και περισσότερο τον Ιησούν Χριστόν. Όμως τακτοποιήθηκαν όλα? Όχι. Και μερικοί κηρύττουνε εξ αντιζηλίας, όχι εν καθαρότητη, νομίζοντες ότι προσθέτουν σε μένας και στα δεσμά μου θλίψη. Εσύ είσαι φυλακισμένος, εγώ είμαι ελεύθερος και κηρύττω. Δεν τον χωνεύουνε τον Παύλο. Απίστευτο. Όχι δεν τον αγαπάνε. Έχουν αντιζηλία. Έχουν μίσος, έχουν κακία. Για ποιον? Για τον Παύλο. Που ταλαιπωρείται φυλακισμένος, που ταλαιπωρείται στο έργο του Θεού. Και νομίζουν ότι του προκαλούν θλίψη. Αλλά ο Παύλος χαίρεται. Χαίρεται γιατί ξέρει ότι ο Χριστός κηρύτεται. Είτε επί προφάση, είτε επί τη αλήθεια. Και χαίρω και θα συνεχίζω να χαίρομαι. Και ξέρει ότι πρόκειται να γίνει όπου να είναι το δικαστήριό του, που ή θα τον καταδικάσουν σε θάνατο ή θα τον ελευθερώσουν. Δεν φοβάται σαν τον Ελιμέλεχ, γιατί ξέρει ότι το να ζει είναι ευλογία Θεού για ζήμετο του Χριστού. Ζει στην παρουσία του Χριστού, ζει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αν αποφασίσει ο Θεός να τον πάρει, που θα γίνει μετά από 4 χρόνια περίπου, το 68, αυτό είναι κέρδος. Και έρχεται μπροστά σε ένα ερώτημα. Τι μ' αρέσει καλύτερα, τι θα ήθελα καλύτερα? Να φύγω τώρα και να είμαι με τον Κύριό μου πάντοτε, ή να φύγω αργότερα και να ταλαιπωρούμε, αλλά να καρποφορεί το έργο μου? Και δεν λέει τι μ' αρέσει, αλλά λέει τι θέλει ο Κύριός μου. Και ξέρει ότι ο Κύριός του θέλει να συνεχιστεί η καρποφορία του έργου του. Ακόμη 4 χρόνια. Μετά από αυτό πήγε στην Ισπανία. Μετά την Ισπανία πήγε στη Μακεδονία. Μετά τη Μακεδονία πήγε στην Έφεσο. Μετά την Έφεσο πήγε στις Φιλιππισίους, στους Φιλίππους. Μετά τους Φιλίππους πήγε στη Ρώμη. Και εκεί στη Ρώμη τον αποκεφάλισαν. Αλλά όλα αυτά τα ταξίδια ήταν για την καρποφορία του Ευαγγελίου. Τώρα ξέρετε που είναι? Με τον Κύριό του. Χαίρεται. Βλέπει το πρόσωπό του. Και ο Κύριος του λέει κάθε μέρα, που λέει ο λόγος, «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα ολίγα εστάθης πιστός, κοίταξε σε τι θα σε καταστήσω, στα αιώνια θα σε καταστήσω». Αξίζει τον κόπο να πάρουμε σήμερα την απόφαση του θανάτου. Όχι να αρχόμαστε να καθόμαστε και να φεύγουμε, να αρχόμαστε να καθόμαστε και να υπηρετούμε, να αρχόμαστε να καθόμαστε και να δοξάζουμε το Θεό. Εδώ είναι ο οίκος του άρτου, του Λόγου του Θεού. Εδώ είναι ο οίκος της καρποφορίας. Εδώ είναι ο οίκος της δοξολογίας. Εδώ είναι ο παντοδύναμος Θεός. Μακάρι να είμαι κι εγώ εδώ. Όχι τώρα, για πάντα. Και εξαρτάται από την απόφαση που παίρνω σήμερα. Παίρνεις την απόφαση του θανάτου, γνωρίζοντας ότι χάρισμα είναι Θεού η πίστη σου που σε οδήγησε εδώ. Αλλά το ίδιο χάρισμα είναι Θεού η ταλαιπωρία σου που θα σε οδηγήσει εκεί. Να το ξαναπώ. Κατά χάριν είσαι σεστοσμένοι δια της πίστεως και είσαστε και είμαστε σήμερα εδώ. Και κατά χάριν θα είμαστε εκεί πάνω, εάν πάρουμε απόφαση ότι το να πάσχουμε για Αυτόν είναι χάρισμα Θεού. Και τι λέμε εμείς? Αμήν Κύριε. Και τι λέμε εμείς? Γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Αμήν αδερφοί. Γι' αυτό μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Μη φοβάσαι και σταματάς, προχώρη.
Μη φοβάσαι για τη θλίψη. Η θλίψη εργάζεται υπομονή. Η υπομονή θα σε καταστήσει δόκιμο, δόκιμη εις τον Θεό. Εργάτη ανεπαίσχυτο που θα ορτοτομεί στο λόγο της αληθείας. Και τώρα η δοκιμή κατεργάζεται ελπίδα. Και αυτή η ελπίδα στο Χριστό δεν κατεσχύνει. Γιατί? Γιατί η αγάπη του Θεού, επειδή ελπίζει στο Χριστό, θα εκχέεται στην καρδιά σας δια Πνεύματος Αγίου. Και τότε τι θα γίνεσαι? Ένας με το Θεό. Ένα με το Θεό. Γιατί η αγάπη είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας. Γι' αυτό, ποια είναι η υπηρεσία σου? Εάν υπάρχει παρηγοριά, αλλά εν Χριστώ Ιησού. Μην παρηγορείς με δικά σου, με δικούς σου τρόπους, με δικές σου δυνάμεις, με δικές σου απόψεις. Παρηγοριά η ανθρώπινη είναι ματαία, άθλια, έως ζημιογόνος. Εάν υπάρχει παρηγοριά μέσα στο Χριστό, διά του Ιησού Χριστού παρηγόρησε, αλλά με παρηγοριά εν Χριστώ Ιησού. Αν υπάρχει προτροπή, αλλά αγάπης. Μην προτρέπεις κατά τη σοφία σου, τη λογική σου και κατά τη γνώμη σου, αλλά να προτρέπεις κατά την αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη στην καρδιά σου δια Πνεύματος Αγίου. Επειδή αγαπάς τον Θεό, επειδή αγαπάς τον αδελφό σου. Αν υπάρχει της κοινωνία Πνεύματος Αγίου. Αν το Πνεύμα το Άγιο έχει έρθει, έχει επισκεφθεί και σου έχει δώσει οδηγία, κατεύθυνση, φανέρωση, αυτή την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου, κάτι γνωστή σαν κοινωνία στα αδέλφια σου. Στην κοινωνία μεταλλήλων δεν τρώμε και πίνουμε και φεύγουμε. Έχουμε κοινωνία Πνεύματος Αγίου. Έχεις. Γιατί μαζευόμαστε, τρώμε, πίνουμε, τελειώνουμε και πάμε για καφεδάκι. Αυτό δεν είναι κοινωνία Πνεύματος Αγίου. Αυτό είναι κοινωνία σαρκός. Και το φρόνημα της σαρκός δεν έχει καλά αποτελέσματα, γιατί δεν είναι αποτέλεσμα της απόφασης του θανάτου. Είναι απόφαση, αποτέλεσμα της απόφασης της ζωής. Όχι για θάνατο εν Χριστώ Ιησού, αλλά της ζωής εν το κόσμο τούτο. Εάν υπάρχουν σπλάχνα τεινά ή κτιρμή, αν πραγματικά η καρδιά σου είναι απαλή, τρυφερή, αγαπάς, σπλαχνίζεσαι, φανέρωσέ το. Φανέρωσέ το με τον τρόπο που ο Θεός το φανερώνει σε σένα, επειδή σε αγάπησε με αγάπη σε αιώνια. Εάν λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά, τότε κάνετε τη χαρά μου πλήρη, με το να φρονείτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπη ομόψυχη και ομόφρονες. Την αυτήν αγάπη προς όλους. Όχι μετά προσωποληψίας, μετά δικαιοσύνης Θεού. Ώστε μην αποβλέπετε στα δικά σας, αλλά έκαστος να αποβλέπει στα των άλλων. Και τότε, τότε θα έχετε το φρόνημα του Χριστού, το Πνεύμα του Χριστού. Γιατί όποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού δεν είναι αυτού. Και αν δεν έχεις το φρόνημα του Χριστού, τότε το Πνεύμα του Χριστού, τότε το σώμα σου είναι νεκρό. Αν έχεις το φρόνημα του Χριστού, τότε το σώμα σου είναι νεκρό για την αμαρτία. Το δε Πνεύμα είναι ζωή για τη δικαιοσύνη. Θέλεις να νεκρώνεις το σώμα σου για την αμαρτία? Γιατί η αμαρτία έχει δύναμη. Η αμαρτία εξουσιάζει τον άνθρωπο. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει να εξουσιάζεις την αμαρτία εν τη σαρκή σου. Να έχεις το φρόνημα του Χριστού, ώστε το σώμα σου να είναι νεκρό δια την αμαρτία. Και είναι πολύ σοβαρό να έχουμε το φρόνημα του Χριστού, ο οποίος εκένωσε τον εαυτό του οποιαδήποτε δόξα, λαβών δούλου μορφή, δούλου μορφή, έγινε δούλος των ανθρώπων, δεν ήρθε να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει τους ανθρώπους. Δούλος και γεννόμενος όμοιος με τους ανθρώπους,
κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού, έχει πλαστεί ο άνθρωπος, όμοιος με τους ανθρώπους, τότε εταπείνωσε τον εαυτό του έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, γενόμενος υπήκοος εις τον Πατέρα Θεό. Αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού, δια το οποίο μπορείς να νεκρώνεις την αμαρτία στο σώμα σου και όχι μόνο, αλλά και να, που είναι τρομακτικό αδερφοί αγαπητοί, να συμβαίνει στη ζωή μας, όχι μόνο να νεκρώνεις την αμαρτία μέσα στο σώμα σου, αλλά και να δοξάζεται ο Χριστός μέσα στη ζωή σου. Εις δόξαν και έπαινον Θεού. Ο Παύλος ήταν έτσι. Και ο Παύλος λέει, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Ο Χριστός ήταν έτσι. Θα μου πεις, εγώ θα γίνω σαν τον Παύλο? Δεν θα γίνεις, αδερφέ. Αλλά ο Χριστός μπορεί να σε κάνει, αν θέλεις. Αμήν. Δεν μπορείς να γίνεις. Τώρα τι να λέμε? Μπορώ να γίνω εγώ? Ποιος μπορεί να γίνει? Δεν μπορούμε να γίνουμε. Τι θα γίνουμε τώρα? Αλλά μπορούμε να πάμε στον Κύριο και να πούμε, Κύριε, χάρισέ μου το φρόνημα του Χριστού, το πνεύμα του Χριστού. Δώσε μου την απόφαση του θανάτου, ώστε να ενεργείς εσύ κατά τη Θεία σου πρόθεση μέσα μου και το δικό σου θέλημα και το δικό σου έργο. Και εγώ να λέω, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Αμήν. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, είναι μια σημαντική μέρα σημερινή. Μπορείς να πεις, Κύριε, δώσε μου μέσα στην καρδιά μου την απόφαση του θανάτου. Να μην φοβάμαι την ταλαιπωρία, αλλά να ελπίζω σε σένα που εσύ με ελευθέρωσες, με ελευθερώνεις και θα συνεχίσεις να με ελευθερώνεις μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Αμήν. Αλληλούια.